Ένα σκύλο. Μαλάκα, τι αρκούδα είναι αυτή. Κοίτα εδώ. Είναι ίσως η πρώτη φορά στη σύντομη αυτή η ιστορία του Tour Vlog που ήρθαμε σε ένα μαγαζί πριν καν ανοίξει. Έφτασες, λέω όχι, στο καράβι με φτάνω τώρα πια λιμάνι. Α, μου λέει ωραία, γιατί εγώ δεν έχω ξεκινήσει ακόμα. Τι έκανε, για ξαναπες το αυτό. Ναι. Για ξαναπες το. Ποιο. Με παίρνεις τηλέφωνο και σε ρωτάω, έφτασες. Και μου λες, όχι ακόμα. Μες στο καράβι. Τριάρια και δύο. Λίγε ότι κόβαμε τριάρια ένα στον άλλον, ρε παιδί μου, γενικότερα. Καταρχάς να σας πούμε ότι είμαστε στο Αργοστόλι και σήμερα έχουμε live στο business. Ίσως το... Όχι ίσως. Όχι ίσως. Το καλύτερο. Το καλύτερο. Το καλύτερο. Αυτό εδώ το κτίριο... Γιατί τραβάς με το δάχτυλό σου. Τι εννοείς. Geetie von Hoog. Γράφουμε ρε. Ρε μαλάκα. Μην το κάνεις. Μην το κάνεις αυτό το πράγμα. Θέλω κούρεμα. Έχουμε ένα Καλά, και εγώ θέλω πάλι. Οπότε... Μαλάκα, πότε κάναμε το επεισόδιο που κουρευόμασταν. Πριν 2 εβδομάδες ήταν. Τι 2 εβδομάδες. Πριν πάμε Αθήνα. Πριν πάμε Αθήνα. 3. Πριν 3. Παραπάνω ήταν. 4. 3,5. Είναι Παρασκευή. Παρασκευή πήγαμε. Πώς είναι μισό. Αποφασίσαμε να αλλάξουμε κατεύθυνση λίγο στο Tour Vlog. Και θα το κάνουμε πιο διαδραστικό και θα σας δείχνουμε πράγματα χρήσιμα για τη ζωή σας γενικότερα. Τώρα θα σας δείξουμε... Αυτό είναι spoil, γιατί λέω για μετά. Λέω για μετά. Το πήγα πολύ πέρα, Όχι. 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 Αφού ξέρουν ότι το λόγο σου δεν τον κρατάς, ρε παιδί μου. Ποιος, μαλάκα, εγώ. Τα μισά που έχεις πει δεν ισχύουν. Για ποια, γιατί τι έχω πει. Το ανέκδοτο το έχεις πει. Το ανέκδοτο είπα, θα το πω σε κάποιο επεισόδιο. Δεν... Είπα στο επόμενο επεισόδιο. Ναι, αλλά δεν φταίω εγώ για το επόμενο επεισόδιο που ξέφυγε το θέμα τόσο πολύ. Τι εννοείς, ποιος φταίει. Εσύ φταίς. Για ποιο πράγμα. Εσύ φταίς που έβγαλες άλλα αντάλλων επεισόδια, που κάναμε άλλα γυρίσματα, που ξεχάστηκες, που τρέχαμε, που σε άλλα δεν ήρθες, που εμείς είναι ανάδρομος, που... Λοιπόν, είμαστε στο Αργοστόλι, το μόνο που λείπει είναι να συναντήσουμε τον χαζό του χωριού. Στο δικό μου το χωριό, ας πούμε, ήταν η Μαρία Ιζαβή. Όποιος ξέρει από Εγάλεο, αγγελικούλα και τσιγάρο-τσιγάρο. Εγώ μεγάλωσα στο Μεγάλο Πεύκο, στη Νέα Πέρα μου. Και είχαμε 2-3 τρελούς. Βασικά είχαμε πολλούς τρελούς. Αναλογικά με τον πληθυσμό του χωριού. Δεν ξέρω γιατί είναι αυτό. Ο πρώτος που είχαμε, που ήταν και ο πιο light, ας πούμε, και ο πιο cool, ρε παιδί μου, ήταν ο Μίτσος ο Σπούκας, ο οποίος ήταν ποιητής. Και μάλιστα έχει εκδώσει και ποιητικές συλλογές. Ο οποίος έδινε μηνύματα, έγραφε ποίηματα. Καθόταν όλη μέρα, ρε παιδί μου, στην καφετέρια που δούλευα, στον μπαράκι που δούλευα. Και έδινε ποίηματα σε όλες τις γκόμενες, σε μένα. Έχω ένα τσουβάλι ποίηματα. Σε σένα και στις γκόμενες. Σε μένα γιατί τον κέρναγα μπύρες. Εντάξει. Τι λέγανε τα ποίηματά του. Ήτανε, θυμάμαι συγκεκριμένα ένα που έλεγε τα κύματα της θάλασσας και το μουνί της μάνας σας. Ήτανε πολύ... Ήταν πολύ ροκάς. Ήταν πολύ βαθύ. Μετά είχαμε το... το Γεράσιμο. Ο Γεράσιμος, για όσους έχουν δει ένα βίντεο στο YouTube που λέει Χρυσαυγή της Ουγγ, αυτός είναι ο Γεράσιμος. Είναι αυτός που γυρνάει και λέει την εξής ατάκα, ότι δεν θα ήθελα να μιλήσω για θέματα αλλοδαπών που ούτε η ελληνική αστυνομία μπορεί να αναλάβει τα δρόμενα, ούτε και εμείς σαν απλοί πολίτες αυτό και μόνο. Αυτός είναι ο Γεράσιμος, ο οποίος είναι Χρυσή Αυγή. Και γερός τέλεχος της Χρυσής Αυγής. Και μέχρι πρότινος, πριν μπλέξει με τη Χρυσή Αυγή, πίστευε ότι είναι ο γιος του Ιησού Χριστού. Είχε ένα σκύλο που μύριζε τους δαίμονες και τον έφερνε βόλτα. Και είχε ένα σπαθί που είχε πάρει από αυτούς από τους μαύρους, πριν έγινε η Χρυσή Αυγή, δεν είχε θέμα με τους μαύρους τότε. Και είχε ένα κατάνα, όπου καθόταν πάνω σε 2 καρέκλες απέναντι το μαγαζί και το σταύρωνε. Και μετά έπεφτε μέσα στη θάλασσα και πάλευε με τα κύματα. Τον είχα αυτόν, υπάρχει αυτός ο τύπος. Και μετά είναι ο Σιμιόν. Ο Σιμιόν μια περίοδο είχε πει μεγάλες ατάκες. Αυτή είναι οι 3 ενδεικτικοί που λέω από το μέρος. Μεγάλος, ρε παιδί μου, το Μεγάλο Πεύκο. Ο Σιμιόν για μια περίοδο πίστευε ότι είχε μαγικές δυνάμεις και ότι μπορούσε να παίρνει όποια μορφή ήθελε. Οπότε, όποια γκόμενα έβλεπε, ρε παιδί μου, ο Σιμιόν γύρναγε και την κοίταγε και έλεγε: και αυτή την έχω γαμίσει, αλλά δεν το ξέρει. Πώς, ρε Σιμιόν, είχα πάρει τη μορφή του γκόμενού της και τη γάμακα. Και έρχεται μια μέρα και σκασμένος, ρε παιδί μου, κάθεται στην καφετέρια και κάνει. Του λέω: τι έγινε, ρε μαλάκα. Χτες το βράδυ Βλέπω ένα τύπο στον δρόμο με μούσα. Του λέω: ποιος είσαι να πούμε, ο Ιησούς Χριστός δεν είσαι, δεν είμαι εγώ. Ο διάολος δεν είσαι να πούμε, θα μου έχεις κάνει κακό. Και τότε καταλαβαίνω ότι είναι ο μάγος που ήρθε να μου δώσει τη δύναμη να αλλάξω μορφή, να γίνω μπαμπουίνος. Και φεύγει. Ήσασταν πολύ μπροστά εσείς. Ναι, ρε. Και πρόσεξε, αυτή είναι τρεις ενδεικτικοί. Σου λέω, δεν είναι θέμα ενδεικτικού, είναι θέμα ότι συζητάς μαζί τους. Όχι, δηλαδή, είχαμε πάρα πολλούς. Είχαμε ένα σκηνοθέτη που ήταν τρελός, που τσακωνόταν και έλεγε αν τρώει λωτούς ο κόσμος κτλ. Είχαμε έναν άλλον που δεν μίλαγε ποτέ. Απλά αυτός άκουγε φωνές και είχε φουντάρει από το δεύτερο όροφο. Κάποιος του είπε ότι μπορεί να πετάξει. Και πήδηξε. Και φαντάζω σκηνικό που δουλεύω εγώ πρωί σε καφετέρια 18 χρονών, ξέρω εγώ, και σκάνε μύτη να πιούν καφέ όλοι αυτοί μαζί. Υπάρχει αυτό. Υπάρχει, ναι, αυτό έγινε. Και τσαντιζόταν ο ένας με τον άλλον και δεν μίλαγε ο ένας στον άλλον. Και ρώταγε ο ένας τον άλλον, ρε παιδί μου, πράγματα και δεν απαντούσε ο ένας με τον άλλον. Και γυρίζω εγώ στο Μίτσο τον ποιητή και του λέω: ρε μαλάκα, γιατί δεν τους μιλάς? Α, μαλάκα, αυτή είναι τρελή. Α, αυτά λοιπόν για τους ιδιαίτερους ανθρώπους του χωριού μου, του μέρους που μεγάλωσα, τη Νέα Πέρα Μωτικής. Ποια είναι αυτή? Γεια σας. Μπαίνουμε στο... δεν ξέρω αν φαίνεται, αλλά... όχι, δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται, αλλά πάμε να μπούμε. Παρακαλώ, μετά δεξιά. Το φουλάρο φλαράκι. Τα κλειδιά, φουλάρο. Πιστεύετε ότι η αγάπη μπορεί να κάνει τον κόσμο να γυρίζει? Εγώ μπορώ να σας πω ότι το whisky γυρίζει τον κόσμο και μάλιστα 2 φορές πιο γρήγορα. Κάμια τη μάνα μαμαχαίρι. Ρε φίλε, αυτό δεν είναι unboxing. Αυτό είναι καταστροφή. Πρέπει το unboxing να το πιάνεις με το γάντι, μαλακά, όμορφα. Έτσι. Unboxing αρχιδία, έτσι. Και τώρα θα σας δείξουμε, αγαπητές φίλες και φίλοι, πώς αλλάζετε χορδές σε μια κιθάρα. Μπορείτε να διαλέξετε μια τυχαία χορδή από αυτό εδώ. Μια τυχαία χορδή από αυτό. Όπως θα το μαλάκι, ναι. Σαν το live. Εκεί. Πώς φαίνεται, Άρη? Και την αγανά της γύρνα που σε αγαπάω. Γιατί ρε μαλάκα, με το τραγούδι και ο Μάλα μας θα καταλάβαινες διαφορά. Φοβερό, έτσι.